Κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Πρόεδρε, κύριε Μέγε Γενική Πρόεδρε τη Συνόδου Αθηνική στη Θεσσαλονίκη, κυρίε και κύριοι, σα καλησπέριζω με τη σειρά μου στην εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται στην αίθουσά μα. Άλλωστε, είναι παράδοση η αίθουσά μα να φιλοξενεί εκδηλώσει του Ελληνοαρχικού Κοινοβουλίου και τη Συνόδου Αθηνική. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία για πολλά χρόνια με τον Δημοκρατικό Σύμβουλο του Υπεύθυνου Εμπορίου τη Αγγλική Ζώνη Αφρική στην Ελλάδα, τον κύριο Παυρίδη. Και θέλω να το εξάγω αυτό, γιατί είναι από τι εκδόσει που δείχνουν τη συνέχεια και την καρπού. Πράγματι, όπω είπε προηγουμένω ο κύριο Σταγκά, η Αφρική είναι η Ήπειρος με τις μεγαλύτερες προσδοκίες στην περίοδο. Θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 2050, πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι είναι κανείς σε θέση να κάνει σοβαρές εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί αναπόλυτα. Αλλά η Αφρική πράγματι έχει έναν μοναδικό συνδυασμό ενός πληθυσμού, ο οποίος κατά μεγάλο ποσοστό είναι νέος, έχει φυσικούς πόρους, ξεκινάει μια διαδικασία, έχει τμήμα που έχει μια διαδικασία αποκατάστασης των λειτουργιών της αγοράς και προσφέρει ένα σωρό επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες είναι ανοιχτές για κάθε ένα ο οποίος θέλει να τις αξιοποιήσει. Επίσης, θέλω να πω ότι το επενδυτήριό μας με τον σύνδεσμο που έχει και την Μεθοδόρια Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει αποστολές στις αφρικανικές χώρες, συγκεκριμένα στην Αιθιοπία, στην Κάνα. Μετά ήταν σε περιόδους που η οικονομία είχε καλύτερες αποδόσεις, ειδικά από το Κυπρίο. Από τότε που η οικονομία μας έπεσε σε ένα ρυθμό επιτευγόμενης κρίσης, πράγματα αυτά τα φυσιολογικά υποχώρησαν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το ρήμα που το είχαμε αφήσει. Για να πιάσουμε το ρήμα, προσπαθώντα να δούμε σε ποιε ευκαιρίε μπορούμε να επικεντρωθούμε. Είναι πράγματα πολλέ ευκαιρίε, ευκαιρίε που παρουσιάζονται στον τομέα τη ανάπτυξη των υποδομών. Κάτι για το οποίο η Νότια Αφρική γενικότερα είναι ένας φυσικός υποβρυχτές ενδιαφέρον. Βέβαια, το τακτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ανάπτυξη της Αφρικανικής Ηπείρου παίζει στην Νότια Αφρική. Άλλωστε, για την παράδοση του πιο μηχανοποιημένου και πιο ενεπτυγμένου κράτου στην Αφρική, το οποίο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έχει τις ισχυρές διασυνδέσεις με τις όμορες περιοχές. Κατατάσσεται στην ομάδα των αναφορών που είναι σε ανάπτυξη και που μπορούν να διεκδικήσουν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και αυτό αποτυπώνεται σε πολλές περιπτώσεις και στην παρουσία των εκπροσώπων της Νότιας Αφρικής σε διάφορα κοινωνικά χώρα. Επειστε, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, θέλω έτσι να σας αναφέρω δύο προσωπικές μνήμες από το Κράτο Μαντέλα. Προσωπικέ μου μνήμε, που δεν είναι πια είδα από την τηλεόραση, αλλά όχι από την πρώτη παραπάνω. Και την εικόνα που έδειξε όταν η ομάδα τη Νότια Αφρική έδειξε το πρωτάθλημα, όχι το πρωτάθλημα, αλλά και που κατέβηκε στο Κύπρο και συγχάρηκε ένα από τους παίκτες της ομάδας. Ήταν ακριβώς 2-3 χρόνια μετά το τερματισμό του Απάρθρα και η ομάδα ήταν σχεδόν χρηστικά λευκή και ο Νέλσον Μαντέλα ο πρώτος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Και η δεύτερη εικόνα είναι η εικόνα της κυρίας του που ήταν συγκλονιστική γιατί πράγματι όλος ο κόσμος, κυριολεκτικά όλος ο κόσμος, βρέθηκε στο στάδιο για να αποκτήσει τον ίστατο χώρο τιμή σε έναν μεγάλο ανθρωπιστή, σε έναν μεγάλο πολιτισμό, σε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι πρώτα απ' όλα αυτό που είπε ξαναλάβει πάνω στο μέτωπο του αλλά και στη σκέψη
σκέψη του ήταν η εικόνα τη συμπληρώσης της φλόρου. Γι' αυτό νομίζω ότι ήταν ένα αντίδραμα των ανθρώπων που πρέπει όλοι στον κόσμο να έχουμε σαν κωδικό για την δραστηριότητα του. Αυτό το είδο τα μηνύματα είναι τα εκπληκτικά τα οποία μπορεί να φέρει η Νότια Αφρική σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, τα πολύ σημαντικά επιπέδου τα οποία έχει σε επίπεδο οικονομία και τα επίπεδα στην επίπεδα τη επιστήμη που πράγματι και εκεί. Ποιο δεν θυμάται το 1967 ο Πάμπερ έκανε την πρώτη μεταμόσχευση τη καρδιά του Cape Town. Και εκεί υπάρχει μια συνέχεια η οποία έχει δώσει τα μεθεαματικά αποτελέσματα. Μπορεί να μιλάει κανεί για πολλέ ώρε σε ποιες δυνατότητες στην Αφρική και ιδιαίτερα στην Νότια Αφρική, αλλά ο λόγος πρέπει να δοθεί στους πιο λιγούς και για τον λόγο θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσω εδώ και να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην εκδήλωση που κάνουμε. Ευχαριστούμε για το Μηχανικό Επιχείριο και την Πρεσβεία της Νότιας Αφρικής στην Αθήνα. Πάλι σας ευχαριστώ.